λάκτα παραδοσιακά παίζει το ρόλο του να φέρνει μαζί ζευγάρια. Πάντα στις διαφημίσεις της υπάρχει κάποιο πρόβλημα και η λάκτα συμβολίζει τις καλύτερες στιγμές που είχε ένα ζευγάρι. Λάκτα, το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής σας. Ανέκαθεν θέλαμε να δώσουμε πίσω αυτό που έλειπε. Υπήρχαν ιστορίες χωρίς happy end. Οπότε η ιδέα ήταν να βρούμε ιστορίες του κόσμου που λείπει το happy end και να το δώσουμε αυτό μαζικά. Θα έπρεπε να διαλεχτούν τρεις διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες που να έχουν ένα ενδιαφέρον, ενδεχομένως και κινηματογραφικό ενδιαφέρον, το setup, το story να είναι δυνατό, με τη λογική ότι μπορούμε να πιάσουμε τρεις διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Είναι τρία ζευγάρια, τρεις ιστορίες, τρεις παραλλαγές του ίδιου θέματος. Διαδραματίζονται σε διαφορετικά μέρη μεταξύ τους. Η πρώτη ιστορία εξελίσσεται πάνω σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Αφορά μια κοπέλα που ζει έναν ανεκπλήρωτο έρωτα με ένα αγόρι, οπότε όλη η ιστορία είναι πάνω της. Η δεύτερη ιστορία είναι η ιστορία ενός αγοριού που είναι ερωτευμένος με την καλύτερη του φίλη, οπότε η ιστορία είναι πάνω στο αγόρι. Ενώ η τρίτη ιστορία είναι ένα ζευγάρι. Δύο παιδιά που γνωρίζονται στη Θεσσαλονίκη και ερωτεύονται εκεί πέρα, χάνονται και ψάχνουν ένας τον άλλον στην Αθήνα. Και οι δύο προσπαθούν να βρεθούν μαζί, οπότε είναι μία ιστορία για ένα κορίτσι, μία ιστορία για ένα αγόρι και μία ιστορία για ένα ζευγάρι που προσπαθεί να βρεθεί μαζί. Βλέπουμε όλη αυτή την εξέλιξη μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το φιλί, το πρώτο φιλί. Η υποδύο με την Κατερίνα, μια κοπέλα που μόλις έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο. Είναι, από ό,τι βλέπουμε, ένας άνθρωπος επιμελής και τακτικός, υπεύθυνος. Έχει κοινωνική ζωή, αλλά το φόρτι της είναι τα μαθήματα, δεν είναι η κοινωνική της ζωή. Βαγγέλη! Βαγγέλη! Πού είσαι, ρε Βαγγέλη? Μισό λεπτό, μιλάω. Αμάν αυτός ο άνθρωπος, από το κινητό στα αυτή. Μήπως έχεις δει τη χτένα μου? Χτένα μου. Ναι. Πού? Και αποφασίζει, τελειώνοντας το σχολείο, να πάει κρουαζιέρα με τους γονείς της και τον αδερφό της, αντί να πάει διακοπές με τους μαθητές της στην Πάρο. Και έχει βρεθεί εγκλωβισμένη στο καράβι με τους γονείς της, όλο μεγάλοι άνθρωποι τριγύρω και δεν έχει πολύ διάθεση να κάνει πράγματα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό εδώ είναι το δικό σου εστιατόριο. Στην κρουαζιέρα αυτή ερωτεύεται τον Παύλο, αξιωματικό του ναυτικού. Συναντιούνται τυχαία, γνωρίζονται και τη βλέπουμε σε μια διαδικασία μεταβατική που πρέπει να προσαρμοστεί σε κοινωνικές καταστάσεις που απαιτούνται από την ηλικία της, δηλαδή στον έρωτα. Και λέγοντας έρωτα έρχεται και ο Παύλος, ο νέος φέρελπης υποπλοίαρχος εμπορικού ναυτικού. Ένας τύπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει εμπειρία, έχει ζήσει κάποια πράγματα. Έχει μια άνεση και με τον κόσμο και με τη δουλειά και με τις σχέσεις. Μέχρι που λοιπόν συναντά την κοπελίτσα και του ξυπνάει κάτι ίσως που είχε ή παλιότερα είχε ζήσει και το είχε ξεχάσει ή δεν το έχει ζήσει. Υπάρχει δηλαδή ένας ρομαντισμός, είναι ευγενής ο Παύλος σαν άνθρωπος. Αλλά απλώς γνωρίζοντας την Κατερίνα, του βγαίνει πολύ εύκολα αυτή η ευγένεια, η συστολή, η ντροπή. Αυτό το πρώτο πλησίασμα όταν σκεφτόμαστε, όταν πρωτοερωτευόμαστε. Η ιστορία αυτή είναι όλη η διαδικασία μέχρι και το πρώτο φιλί, που είναι ίσως τα πιο γλυκά συναισθήματα είναι μέχρι να έρθει αυτό το κομμάτι, το πρώτο φιλί.
η πιτσιρίκα είναι ένα σύγχρονο παιδί, αλλά από την άλλη μεριά έχει ένα ρομαντισμό και ένα κλείσιμο που θα μπορούσε να είναι και η ηρωίδα μυθιστορήματος. Δηλαδή είναι λίγο αφοβισμένη, παρότι κανείς δεν την έχει φοβήσει ή δεν την έχει πληγώσει. Ωστόσο, μέσα της είναι ένα παιδί που θέλει πάρα πολύ να δώσει αγάπη. Άλλη πλευρά υπάρχει και η Δανάη, μία φιγούρα κάπως κομική, γιατί είναι μία γυναίκα η οποία κατά κάποιο τρόπο της εμπνέει τη σχέση γιαγιάς και γονείς. Η Δανάη, επειδή είναι μία γυναίκα η οποία στη ζωή της δεν έχει τολμήσει και έχει μετανιώσει πάρα πολύ, παρακινεί το κοριτσάκι όχι να πάει με τον νεαρό γιατί αυτό είναι για όλη τη ζωή, αλλά να πάει γιατί πρέπει να τολμήσει. Να τολμήσει και ας πληγωθεί. Σε πρόλαβα τελικά. Σου είπε η Δανάη. Στην Αθήνα πότε θα γυρίσεις? Στην ταινία υποδίδουμε τον Γιώργο, έναν νέο που δουλεύει ως web designer και είναι κολλητός με την Αλίκη από πολύ μικρή. Υποδίδουμε την Αλίκη, η οποία είναι μια πολύ τυχερή κοπέλα, γιατί εδώ και 18 χρόνια έχει ένα κολλητό φίλο. Η δική μας ερωτική ιστορία είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες. Δεν γνωριζόμαστε τώρα, στο παρόν της ταινίας. Είμαστε δύο παιδικοί φίλοι, πολύ αγαπημένοι, που δεν τσακωνόμαστε, που έχουμε υπέροχη σχέση. Τι? Σκουπίζω, είναι χάλια. Πού? Κάτσε. Εντάξει. Πάμε. Και φτάνει ένα σημείο στην ταινία που ο Γιώργος βλέπει την Αλίκη διαφορετικά. Ανακαλύπτει ότι κάτω από αυτή τη φιλία κρύβεται κάτι άλλο, κάτι μεγαλύτερο. Ο έρωτας. Και αυτό είναι το αναρκτήριο σημείο της δικής μας ιστορίας στην ταινία. Ότι δηλαδή ο Γιώργος ξαφνικά με βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι. Και αποφασίζει ότι θέλει να βρει έναν τρόπο να της το πει, δεν μπορεί. Και μέσω Facebook δημιουργεί ένα ψεύτικο προφίλ για να την πλησιάσει. Και από εκεί ξελίγεται ένα κουβάρι συγκινησιακό, ερωτικό, ένα παιχνίδι με ψέματα από την πλευρά του Γιώργου, γιατί ο Γιώργος φέρει τη νέα πληροφορία που αλλάζει όλα τα δεδομένα, το οποίο είναι μια πολύ λεπτή γραμμή, αλλά τόσο δύσκολη να την περάσεις. Μίλησα στον κολλητό μου για σένα. Τι σου είπε? Την Αλίκη, τη βρίσκουμε κατά τη διάρκεια της ταινίας να έρχεται αντιμέτωπη με τα συναισθήματά της. Δηλαδή, να συνειδητοποιεί ότι ο Γιώργος, που εδώ και 18 χρόνια είναι ο κολλητός της φίλος, κάτι αλλάζει. Και δεν βρίσκουμε σε αυτή τη φάση της ζωής της. Ο Γιώργος ερωτεύεται στην Αλίκη μια συνιστόσα πολλών πραγμάτων που έχει δει σε όλη του τη ζωή και ερωτεύεται το χαρακτήρα της, ερωτεύεται τον τρόπο που την καταλαβαίνει,
ερωτεύεται τον άνθρωπο πέρα από το κορίτσι. Είναι ένας έρωτας ο οποίος γίνεται έρωτας ενώ πρώτα έχει περάσει από το στάδιο της αγάπης. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που δύο φίλοι που είναι ήδη σύντροφοι και ήδη αγαπημένοι άνθρωποι γίνονται τελικά εραστές. Υπάρχει ένα παρελθόν που δεν βλέπουν οι θεατές και δεν βλέπουμε σε αυτή την... σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας, αλλά υπάρχει και ανάμεσα στους δύο ήρωες και φαίνεται μέσα από αντιδράσεις όταν είναι στο κέντρο του κόσμου, όταν φαινομενικά η Αλίκη είναι το επίκεντρο σε μια μεγάλη παρέα και ο Γιώργος μένει στη σκιά. Παρ' όλα αυτά ένα βλέμμα τους μας δείχνει κοινές εμπειρίες, κοινά βιώματα, μας δείχνει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι συνδέονται με πολλά πράγματα, αλλά όχι με τον έρωτα από την πλευρά της Αλίκης. Και όλη αυτή η ιστορία που υπάρχει υπόγεια και κάποια στιγμή θα βγει στην επιφάνεια και θα ολοκληρωθεί ο ερωτάς τους, αυτό εμένα με αρέσει, με ιντριγκάρει. Λοιπόν, ο ρόλος είναι ο Νίκος, ένας τύπος ο οποίος είναι μάγειρας, έχει εγκαταλείψει τις σπουδές που ο πατέρας τον προόριζε να κάνει ως μηχανικός αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο, και έχει γίνει μάγειρας. Αυτό ήταν το όνειρό του. Η Στέλλα έχει περάσει μια έτσι περίεργη παιδική ηλικία με τους γονείς της που χωρίσανε όταν ήταν 7, οπότε είχε να κάνει ένα άλμα ώστε να ξεπεράσει κάποια πράγματα, το οποίο το έχει κάνει ήδη. Και έρχεται ο Νίκος να της αλλάξει κάποια δεδομένα και η γνωριμία τους. Πηγαίνει στην Αλεξανδρούπολη για να... στο γάμο ενός φίλου του και εκεί συναντάει τη Στέλλα στο τρένο από Θεσσαλονίκη για Αλεξανδρούπολη. Αρχικά τους βλέπουμε να ανοίγονται μεταξύ τους όντας δύο άγνωστοι και τους βλέπεις ότι καταλήγουν τελικά μέσα σε μια νύχτα, μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε λίγες ώρες, να δένονται τόσο πολύ και να τελικά ερωτεύονται ένας τον άλλον. Δύο αυτοί οι άνθρωποι δίνονται σε αυτό. Δεν το κρατάνε, δεν κάνουν τακτικές, δεν κάνουν στρατηγικές. Δεν έχουν κάποιο περιορισμό στο τι δίνει ο ένας τον άλλον εκείνο το βράδυ. Δηλαδή, ίσα-ίσα που τελικά για να μένουν και ξύπνοι, ας πούμε, μέχρι το τέλος σχεδόν. Ερωτεύεται πολύ φανερά, τέλος πάντων. Και πραγματικά το παλεύει πολύ για να βρεθεί, ας πούμε, με αυτή τη γυναίκα. This is my elevation, baby, I'm calling it your creation.
κάνετε τώρα να τον βρω? Οι πραγματικές ιστορίες δεν είχαν αίσιο τέλος. Ο σκοπός του διαγωνισμού και το κόνσεπτ γύρω και πίσω από την ταινία ήταν να δώσουμε εμείς ένα αίσιο τέλος. Οπότε οι ιστορίες αυτές τελειώνουν λυτρώνοντας τους θεατές και τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Φυσικά στη ζωή δεν συμβαίνει πάντα αυτό, αλλά εδώ είναι σινεμά. Οι ιστορίες θέλουμε να έχουν ένα ωραίο τέλος. Και να δώσουμε happy end σε κάτι που δεν είχε happy end απαραίτητα. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να μιλάμε στην καρδιά των νέων, να τον εμπνέουμε να ερωτεύεται και να εκφράζει την αγάπη του στο πιο γλυκό κομμάτι της ζωής του. Είναι μια ταινία, που βγαίνει την ημέρα των ερωτευμένων. Νομίζω ότι της αξίζει ένα happy end. Νομίζω πως αυτό είναι και το σινεμά ή τουλάχιστον ένα κομμάτι του κινηματογράφου. Νομίζω ότι είναι ένα φάρμακο και μια ελπίδα και μια αισιοδοξία. Και happy end υπάρχουν στη ζωή. Οπότε ευχόμαστε στους θεατές μας να την απολαύσουν, να περάσουν όμορφα, να εμπνευστούν και να έχουν στο μυαλό τους ότι η αγάπη έρχεται στο τέλος. Και το θέμα της ταινίας είναι αυτό, το να διεκδικείς την αγάπη, να κάνεις οτιδήποτε περνάει από τα χέρια σου, να ρίχνεις τα μούτρα σου, να γυρνάς πίσω, προκειμένου να επέλθει το happy end. Έρχεσαι με ένα γεια, φεύγεις με δυο φιλιά, πάντοτε βιαστικά, λέγοντας δεν θα αργήσω, δίνουμε ραντεβού μέσα μας και πάντα. Σίγουρα πιο μετά θα σου τηλεφωνήσω. Όλο αναβολές, όλο ξεχνάω να ζήσω. Μα τότε έρχεται η στιγμή για περισσότερα θαύματα.